Μετά τις βουτιές, επιστροφή στη σκληρή πραγματικότητα και στις υποχρεώσεις προς την εφορία έως το τέλος του μήνα, καθώς πρέπει να πληρωθεί η τέταρτη δόση του έμφυα, η δεύτερη δόση των επιστρεπτών προκαταβολών που αφορά 700.000 επιχειρήσεις, καθώς και η δόση του φόρου εισοδήματος. Τέλος του μήνα, λοιπόν, έχουν να πληρωθεί ο φόρος εισοδήματος. Για όσοι έχουν υποβάλει τον Αύγουστο, θα πληρώσουν δύο δόσεις, του Ιουλίου και του Αυγούστου μαζεμένες. Αλλιώς τη δόση που τρέχει τον Αύγουστο. Πρέπει να πληρωθεί η δόση του ένφια. Είναι όμως μειωμένος, πρέπει να το πούμε αυτό, ειδικά στις περιουσίες που είναι μέχρι 400.000 ευρώ. Από 400 μέχρι 800.000 ευρώ υπάρχει μια μείωση περίπου 15 με 20%. Έχει μεγάλη διαφορά από πώς ήταν πέρυσι. Είναι μειωμένος, είναι. Διότι έχω κάνει δήλωση φορολογική, πληρώνω ένφια. Και είμαι ικανοποιημένος. Εν τω μεταξύ, το 92% έχει υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Σύμφωνα με στοιχεία από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, οι 13 στους 20 φορολογούμενους δεν πρόκειται να πληρώσουν επιπλέον φόρο. Στα ραντεβού με την εφορία αναφέρθηκε ο Παύλος Μπαριτάκης, καθώς και στην αδυναμία ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. Προσπαθεί να πληρώσει. Σίγουρα υπάρχουν δυσκολίες. Σίγουρα δεν αποπληρώνονται όλες τις υποχρεώσεις, γι' αυτό σωρεύονται πολλά ληξιπρόθεσμα κάθε μήνα επιπλέον σε αυτά που ήδη υπάρχουν. Δεν ξέρω πλέον αν είναι λύση και οι ρυθμίσεις οι οποίες και τα διαστήματα γίνονται. Δεν θα απομείνει πάλι τίποτα. Θα έρθουν ξανά οι φορολογικές δηλώσεις, όλα φορολογούμενα, τα πάντα, δεν απομένει τίποτα. Δεν έχει λεφτά ο κόσμος. Ο κόσμος έχει έρθει σε επίπεδα του μηδέν. Κάνετε οικονομία για τους φόρους? Οικονομία κάνω, κοπέλα μου, να θρέψω τα κοπέλια μου. Σήμερα τέριασε εδώ με τον φίλο και ήρθαμε να πιούμε μια μπύρα. Αυτό είναι από τα ελίτ. Την ίδια ώρα ένφια καλούνται να πληρώσουν πληγέντες κάτοικοι του Αρκαλοχώριου με τους λογιστές να δίνουν συμβουλές για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν για την απαλλαγή τους από τον ένφια για τα έτη 2021, 2022 και 2023. Έχουμε διαπιστώσει περιπτώσεις όπου έχει βγει ο έμφυα, έχει καθαριστεί ο έμφυα στις περιπτώσεις των σπιτιών των ακινήτων γενικότερα που είχαν χαρακτηριστεί κίτρινα, δηλαδή προσωρινά κατοίκητα ή κόκκινα κατά δαφιστέα. Ναι. Σε αυτή την περίπτωση, επειδή η απαλλαγή ισχύει για όλους ακόμα και αν έλαβαν καθάριση, θα πρέπει οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες να υποβάλουν τα σχετικά δικαιολογητικά που είναι η έκθεση ελέγχου που έχουν λάβει από την αρμόδια επιτροπή του ΔΑΕΦ που έχει κάνει τις αυτοψίες και μέσω της εφαρμογής ΜΑΙ αιτήματα των ΔΟΗ να υποβάλουν τη σχετική έκθεση μαζί με τον αριθμό του ακινήτου προκειμένου να τους χορηγηθεί η απαλλαγή.